Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κόμη ειδική πτήση απευθείας από την Αυστρία ο Υπουργός Εσωτερικών Wolfgang Sobotka, συνοδευόμενος από δεκαμελή αντιπροσωπεία, ανάμεσά τους ο υπαρχικός της Αυστριακής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών Ασύλου. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν οι πρέσβεις της Αυστρίας στην Ελλάδα, ο Υπουργός κ. Μουζάλας και η στρατηγός της Ελλάς κ. Τσιριγότη. Στην πρώτη του δήλωση στην δημοτική τηλεόραση, ο κ. Sobotka επισημαίνει ότι ήταν μια δέσμευσή του η επίσκεψη στην περιοχή προκειμένου να διαπιστώσει ο ίδιος τις συνθήκες που επικρατούν σε σχέση με το προσφυγικό. Είμαι ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν μια χρόνια δέσμευση για μένα να έρθω εδώ στην περιοχή και να δω πώς λειτουργεί η διαδικασία της προστασίας των συνόρων και η συνεργασία που έχουμε για το λόγο αυτό με την Ελλάδα, την Αυστρία αλλά και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αμέσως μετά την άφηξή του στο αεροδρόμιο, μετέβη στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο Πυλί, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με τον ταξίερχο, την διοίκηση του Hotspot, τους εκπροσώπους των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται εκεί, όπως είναι το ασύλου, και βέβαια τον ΜΚΟ που συμβάλλουν στην λειτουργία του. Αμέσως μετά την μη ώρη αυτή συνάντηση, ο Υπουργός των Ιστορικών της Αυστρίας, συνοδευόμενος από τον Υπουργό κ. Μουζάλα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, περιόδευσε στο εσωτερικό της δομής όπου διαμένουν οι μετανάστες, ενώ αργότερα επισκέφθηκαν και το προαναχωρησιακό κέντρο, εκεί δηλαδή που κρατούνται εκείνοι οι οποίοι προορίζονται για απέλαση. Yes, and actually,
closing 5 days after the first negative decision, they have to write to go to a big open.